Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γιαβή για την εξαιρετική της ομιλία. Θα ήθελα από τους συμμετέχοντες στην σημερινή μερίδα να ξεκινούν να στέλνουν ερωτήσεις. Μάλιστα, μία μου ήρθε στο κινητό έξω από την κοινή διαδικασία και αναφέρεται στον πρώτο ομιλητή, τον κύριο Τερζή. Η ερώτηση είναι, για να τη διαβάσω ακριβώς, μιλάμε για short course από στεροειδή από του στόματος. Όμως στη βιβλιογραφία υπάρχει ένα εύρος. Άλλοι δίνουν για μια εβδομάδα, άλλοι για δύο, άλλοι για τρεις. Ποιο είναι το καλύτερο για εσάς και γιατί? Ναι, νομίζω το ανέφερα ότι ενώ είναι σαφής η σύσταση για τη χρήση των γλυκοκορτικοστεροειδών, δεν υπάρχει σαφής σύσταση για τη δοσολογία και για τη διάρκεια της θεραπείας. Προσωπικά, όποτε δίνουμε βραχή course, το course αυτό είναι μεντρόλ για 3 ή 4 μέρες. Παλιά, θυμάμαι όταν ήμουν ειδικευόμενος, είχε προταθεί και μάλιστα από τη Valerie Land, αν θυμάμαι καλά, αυτό το σχήμα των 6 ημερών με πρεδνιζολόνη, των 5 μιλιγκράμμ χαπάκια, που την πρώτη μέρα δίναμε 6 χαπάκια των 5 μιλιγκράμμ και κάθε μέρα κόβαμε ένα χαπάκι μέχρι την 6η μέρα που σταματούσε η θεραπεία. Άρα 6 μέρες, 5-6-30 την πρώτη μέρα μιλιγκράμμ και κάθε μέρα μείον 5 μιλιγκράμμ. Νομίζω ότι ο καθένας θα βρει αυτό που ταιριάζει καλύτερα. Όταν μιλάμε για ιωσινοφιλική ρινοκολπίτιδα, που είναι μια νόσος με μεγάλη διάρκεια, δύσκολη κλπ., δεν μπορεί να μιλάμε για βραχαία σχήματα, κατά τη γνώμη μου. Εάν αποφασίσουμε να δώσουμε κορτιζόνη, θα δώσουμε τουλάχιστον για ένα μηνιαίο σχήμα, το οποίο βέβαια εξαρτάται από τα κιλά του αρρώστου, αλλά αν χρειάζεται να δώσουμε σχήμα τέτοιας διάρκειας, εμείς αρχίζουμε από 60 μιλιγκράμμ πρεδνιζολόνης, τα οποία μειώνονται προοδευτικά μέσα σε ένα διάστημα 21 έως 24, αν θυμάμαι καλά, όπως βγαίνει με τη μείωση, ημερών. Άρα αρχίζουμε από 60 ή 40 μιλιγκράμμ, αν είναι γυναίκα με λιγότερα κιλά, και κάθε μέρα κόβουμε κάποια μιλιγκράμμ μέχρι να φτάσουμε στο 0, ύστερα από 21 έως 24 μέρες. Νομίζω είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό συμφωνώ και εγώ, Τίμω, μαζί σου. Γιατί είναι ένα και από τα κριτήρια που οδηγούν τον άρρωστο, σύμφωνα με τις αμερικανικές οδηγίες, προς το χειρουργείο. Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Και νομίζω έχει να κάνει με την βιωσιμότητα των ιωσινόφιλων, κατά το πόσο ζουν στους ιστούς. Αν θεωρήσουμε ότι σε ένα φυσιολογικό ιστό έχει διάρκεια ζωής 3 με 5 ημέρες, αλλά λόγω κυτοκινών σε ένα φλεγμονώδες περιβάλλον μπορεί να ζήσει μέχρι 10 μέρες, νομίζω ότι τουλάχιστον 2 εβδομάδες μας καλύπτουν καλά για το κομμάτι αυτό της βέβαια, απόπτωσης. Όπως έδειξα και στο διάγραμμα, μετά από 1 έως 2 μήνες ξαναγυρνάμε εκεί που είμαστε, έτσι, διότι βέβαια. Τα ιωσινόφυλλα συνεχίζουν να κινητοποιούνται και να ενεργοποιούνται από τη φλεγμονώδη διαδικασία, την TH2 διαδικασία. Επομένως, αυτό είναι ένα πυροσβεστικό μέτρο, το οποίο συνήθως το δίνουμε για να ανακουφίσουμε άμεσα τον άρρωστο που έχει σοβαρό πρόβλημα. Και δεν θέλει να χειρουργηθεί ή δεν μπορεί να χειρουργηθεί για κάποιο λόγο. Άλλη ερώτηση από το μέτρο του Προεδρείου. Δεν βλέπω ερωτήσεις από το κοινό. Συνεπώς, να ρωτήσω εγώ τη Σταυρούλα τη Γιαβή. Τελικά, εγώ από ό,τι κατάλαβα, η απευαισθητοποίηση στην ασπιρίνη είναι μία και δύσκολη και δύστροπη διαδικασία, η οποία έχει την επικινδυνότητά της και δεν είναι και πολύ αποτελεσματική ορισμένες φορές, άρα χρειάζεται μια πολύ προσεκτική επιλογή όταν θα την κάνουμε. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι ότι η αποτελεσματικότητά της είναι το ίδιο σε ό,τι αφορά το ανώτερο και το κατώτερο αναπνευστικό? Δηλαδή, ναι, το ίδιο θα βελτιωθεί, ας πούμε, το άσθμα και το ίδιο θα βελτιωθούν κυρινικοί πολύποδες? Ή δεν υπάρχει κάτι από αυτά που είδες στην βιβλιογραφία? Νομίζω στη βιβλιογραφία δείχνει ότι περισσότερη βελτίωση βλέπουμε στο ανώτερο αναπνευστικό. Μεγαλύτερη ανταπόκριση βλέπουμε στο ανώτερο αναπνευστικό σε σχέση με το κατώτερο αναπνευστικό. Και η επιλογή, νομίζω εγώ, των ασθενών, αν έπρεπε να επιλέξω κάποιους, θα την έκανα σε αυτούς που θα είχαν διπλό όφελος, δηλαδή που χρειάζονται την ασπιρίνη και για κάποια άλλη νόσο. Είτε είναι λοιπόν λόγω στεφανίας νόσου, είτε λόγω εγκεφαλικών επεισοδίων, είτε για κάποια χρονιότητα που θέλουν να πάρουν, δηλαδή, ασπιρίνη και για κάποιο άλλο λόγο. Οπότε να έχω διτό αποτέλεσμα. Αυτούς θα επέλεγα μόνο.
Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Κάποιος ο οποίος παίρνει μια ασπιρίνη, ας πούμε, ως αντιμοπεταλιακό, θέλει πολύ χαμηλότερες δόσεις από αυτές τις οποίες ανέφερες ότι φτάνουμε να βρεθούμε. Αυτό είναι. Ναι. Δηλαδή, του χρειάζονται και με 100 μιλιγκράμμ, είναι OK, ξέρω εγώ, ή και με λιγότερα. Τα οποία δεν είναι αποτελεσματικά όμως στη δική μας περίπτωση. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, αλλά ίσως είναι πιο εύκολο να τα φτάσουμε αυτά σε αυτή την απευαισθητοποίηση και είναι πιο δύσκολο να φτάσουμε τα 300, τα 500, ας πούμε, και τα 1000. Ναι. Ωραία. Συνεχίζω να μην βλέπω κάποια ερώτηση και επειδή... Θα ρωτήσω εγώ την κυρία Γεραβή κάτι. Βεβαίως. Επειδή είναι λίγο το επικίνδυνο του πράγματος που μας τρομάζει στην απευαισθητοποίηση, τι θα λέγατε για μια διάμεση λύση, τη δίαιτα φτωχής αλικυλικά σε ασθενείς αυτής της κατηγορίας? Αυτό πάλι έχει, σε πολλοί προτείνουν, και εγώ το έχω προτείνει, να υπάρχει μια, υπάρχει σε πάρα πολλά σαλικυλικό, σε πάρα πολλά λαχανικά, φρούτα, σε πάρα πολλές τροφές. Οπότε, και νομίζω ότι το αγνοούν οι ασθενείς. Το αγνοούν, ακριβώς, το αγνοούν πολλές φορές, αλλά και αυτό είναι κάποιοι που αν το ακολουθήσουν φτάνουν σε ένα μεγάλο περιορισμό. Πάντως, ο περιορισμός αυτών των τροφών, όταν γίνεται με μέτρο, προκαλεί, έχει αποτέλεσμα, δηλαδή σίγουρα βελτιώνει τα συμπτώματα. Ναι, και εγώ είμαι πέρα αυτού και τώρα νομίζω το επικοινωνούμε περισσότερο με αυτά που ξέρουμε. Ωραία. Επειδή όλοι οι ομιλητές νομίζω λίγο πολύ μίλησαν για την απώλεια όσφρησης και την σημασία της και χρόνια ρινοκολπίτιδα, δεν ξέρω ποιος θα ήθελε να απαντήσει σχετικά, γιατί υπάρχει μια ερώτηση σχέση με τα αιωσινόφυλλα και την τοξική δράση τους. Δηλαδή το πώς η αιωσινοφυλική ρινοκολπίτιδα δρά επί της όσφρησης. Νομίζω κάποια πράγματα υπόθηκαν ήδη και στο κομμάτι το μηχανικό της απόφραξης. Φαντάζομαι σε κυταρικό επίπεδο να φέρει την ερώτηση. Να μιλήσω εγώ, να πω εγώ, Γιωργάνη. Ναι, Άρχερ. Είχα δείξει μια διαφάνεια, απλά ο χρόνος είναι περιορισμένος για να αναφερθεί κανείς λεπτομερώς. Φαίνεται ότι λοιπόν η απελευθέρωση κυρίως CLC της πρωτεΐνης αυτής των αιωσινοφύλων φαίνεται ότι παίζει ένα βασικό ρόλο στην όλη παθογένεια σε επίπεδο κυταρικό. Εκτός του μηχανικού προβλήματος δηλαδή υπάρχει και μια τέτοια αντιστοίχηση. Και μάλιστα ανέφερα ότι υπάρχει αντιστοίχηση ακριβώς στη βαρύτητα της διαταραχής αυτής και του βαθμού ιοζυνοφιλίας ή ιστικής ιοζυνοφιλίας. Άρα σε κυταρικό επίπεδο συμβαίνει, είναι γνωστό ότι συμβαίνει αυτό. Παρόλα αυτά δεν είναι τεκμηριωμένο απολύτως ο μηχανισμός ο οποίος εκδηλώνεται αυτή η διαταραχή της όσφρησης. Νομίζω ότι έχει να κάνει επίσης και με τη διήθηση του οσφρητικού βλενογόνου. Δηλαδή την αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, είναι πολύ ευαίσθητος αυτό. Και βέβαια συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και με την τοξική δράση. Μην ξεχνάμε ότι τα αιωσινόφυλλα είναι killers, έτσι. Είναι, προετοιμάζονται να σκοτώσουν ιούς, βακτήρια κτλ. Άρα καμιά φορά σκοτώνουν και αυτά που δεν θέλουμε. Και με την αιωσινοφυλλική κατιονική πρωτεΐνη και με άλλες, όπως είπες και εσύ, έχουν τοξική δράση επί των διπολικών κυττάρων κατευθείαν. Έτσι. Βλέπω μια άλλη ερώτηση, ποιος, αυτό το είπαμε, ναι, προς τον κύριο Πάγκαλο, σε ασθενείς με χρόνια ρινοκολπίτιδα με ή χωρίς πολύποδες. Προτείνεται να δίνουμε δοκιμαστικά αγωγή με αντισταμινικό από το στόμα εκτός των στεροειδών ή να κάνουμε τον προτέρων τον αλλεργικό έλεγχο? Ανέφερα ότι ως συμπέρασμα στην όλη στην ομιλία που έκανα, ανέφερα ότι είναι απολύτως απαραίτητη ο έλεγχος όλων αυτών των ασθενών με χρόνια ρινοκολπίτιδα εξ αρχής για την περίπτωση συνυπάρχουσας αλλεργίας. Αν μου επιτρέπετε να κάνω να απαντήσω εγώ, τα αντισταμινικά δεν είναι στις επίσημες συστάσεις για την ιωσινοφυλλική ρινοκολπίδα. Βέβαια, εάν συνυπάρχει μια ατοπική νόσος, δηλαδή αν έχουμε μια αλλεργική ρινίτιδα, έχει λογική να δώσει κανένας παράδειγμα, αν υπάρχει μια αλλεργία σε κάποια γύρη, έχει νόημα κάποιος να δώσει αντισταμινικό είτε συστηματικά είτε τοπικά στη μύτη, που είναι της μόδας τώρα τελευταία, τουλάχιστον την εποχή της ανθοφορίας του υπεύθυνου φυτού. Αλλά γενικά τα αντισταμινικά δεν είναι στο πακέτο της θεραπείας της ιωσινοφυλλικής ρινοκολπίτιδας. Βλέπω, μας ξέφυγε μια ερώτηση από τον Δημήτρη το Ντερζάκη, προς την κυρία Γιαβή. Το βλέπεις? Ωραία, τη βλέπω και εγώ τώρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα πραγματικό περιστατικό. Ναι, υπάρχει ένα πραγματικό περιστατικό.
είναι ένας ασθενής σε αγωγή με anti-IgE, με ομαλιζουμάμπι για 5 χρόνια, λόγω άσθματος, με μια ολική IgE γύρω στα 600, και αποφασίστηκε να γίνει κάποια διερεύνηση για NED λόγω μιας ανθεκτικής χρόνιας νοκολπίτιδας με ρινικούς πολύποδες. Η διερεύνηση αυτή βγήκε αρνητική. Ίσως εδώ χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις τι ακριβώς εννοεί η ερώτηση. Αν μπορεί τέλος πάντων η ομαλιζουμάμπι να επηρεάζει και να βγαίνει ψευδώς αρνητική. Πρόκληση φαντάζομαι εννοεί ο Δήμητρης. Έγινε πρόκληση με ασπιρίνη, αν κατάλαβα εγώ. Ναι, έγινε πρόκληση με ασπιρίνη, βγήκε αρνητική και η ερώτηση είναι αν, μπορεί, αν επηρεάζει anti-IgE στην ουσία την, με βάση το μηχανισμό που είπαμε. Δεν το γνωρίζω αυτό, να σας πω την αλήθεια. Δεν το έχω διαβάσει, δεν το ξέρω. Αλλά λογικά δεν θα μπορούσε να επηρεάζει την, με βάση το μηχανισμό που είπαμε ότι ο μηχανισμός αυτός, η μείωση των προσταγλαδινών, η αύξηση των λευκοτριενιών υπάρχει ήδη. Απλώς η χορήγηση της ασπιρίνης μεγενθύνει αυτή την αύξηση των λευκοτριενίων. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει μια baseline φλεγμονή από λευκοτριένια. Άρα σε αυτό το μηχανισμό τουλάχιστον δεν ενέχονται, δεν ενέχεται η IG. Άρα δεν έχει λογική να είναι ψευδώς αρνητική λόγω της anti-IG. Δεν γνωρίζω κάτι άλλο αν υπάρχει στην πληγραφία αυτό. Εγώ θα προτιμούσα πάντως ο συγκεκριμένος έλεγχος να γίνει εκτός της anti-IgE, γιατί ουσιαστικά η θετικότητα ή όχι του ελέγχου στηρίζεται σε μια πτώση της FEV1 η οποία υπάρχει. Άρα λοιπόν μπορεί εκεί ας πούμε, να υπάρχει κάποιος παράγοντας που να μας ενοχλεί. Σε κάθε περίπτωση είναι σωστό αυτό που είπε νομίζω η Σταυρούλα Γιαβή. Θα είχαμε πιθανότατα κάποιο θετικό, ας πούμε, κάποιο θετικό αποτέλεσμα σε μια πρόκληση με ασπιρίνη. Όμως καλό είναι να γίνει έξω από τον βιολογικό παράγοντα που παίρνει, γιατί ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι η πνευμονική λειτουργία. Νομίζω ωραία. Ολοκληρώσαμε μάλλον, γιατί είμαστε και λίγο πίσω στον χρόνο. Είμαστε αρκετά πίσω και νομίζω ότι αν υπάρχουν και άλλα ερωτήματα, δεν ξέρω, ίσως... και να μπορούν να απαντήσουν ξεχωριστά. Να ευχαριστήσουμε όλους τους ομιλητές. Κύριε Κωνσταντινίδη, λόγο. Ήταν εξαιρετικοί όλοι οι ομιλητές μας. Θα τους ευχαριστήσουμε και πάλι και να προχωρήσουμε γρήγορα στην επόμενη τράπεζα και να τη ζητήσουμε συγγνώμη εκ των προτέρων για την καθυστέρηση. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.